Καλησπέρα σας, είμαστε Mr. Bright and the Magpie. Είμαι η Magpie και όπως πάντα πίσω από την κάμερα είναι ο Mr. Bright. Καλησπέρα. Αυτό είναι ένα ακόμη vlog και σήμερα θα πάμε σε ένα μέρος που όλοι αγαπάτε, που όλοι γνωρίζετε. Θα πάμε πολύ κοντά στη σπηλιά του Νταβέλη στην Πεντέλη. Θα πάμε στα Λατομία βασικά για να δούμε κάποια πραγματάκια που θέλουμε σε ό,τι αφορά στην Ακρόπολη. Για να δούμε λοιπόν τι θα βρούμε. Ελάτε. Καλησπέρα και από μένα. Μόλις μπήκαμε στην οδό Περικλέους, σύμπτωση έτσι, η οποία θεωρείται ότι είναι και αρχαία οδός. Και όπως βλέπουμε κάτω, υπάρχουν πολλά απομεινάρια από την αρχαία οδό. Βλέπουμε μάρμαρα τοποθετημένα το ένα δίπλα στο άλλο, κυρίως στο μέσο της οδού που δεν έχουν πατήσει τόσο πολύ αυτοκίνητα. Συνεχίζουμε. Η πρώτη χρυσόμυγα δεν είναι τέλεια, παιδιά, κοιτάξτε. Ξέρω θα μου πείτε ότι ταιριάζει με τα μαλλιά μου, το ξέρω. Μια κατασκευή σαν σπήλαιο, θολωτό στάφος, ποιος γνωρίζει. Κοιτάξτε τι ανακαλύψαμε. Ένα κυκλικό κατασκεύασμα. Θολωτό, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και θολωτό στάφος. Ή μπορεί να ήταν κάτι που να μάζευαν τα όμβρια ύδατα. Λέω τώρα εγώ. Που δεν νομίζω, για τάφο μου φαίνεται και μάλλον τάφος είναι. Όπως βλέπετε εδώ πέρα έχει καταρρεύσει το τμήμα το οποίο δημιουργούσε τον θόλο και έχει μείνει μόνο γύρω κυκλική κατασκευή. Τώρα άγνωστο τι και πώς και πού. Όπως βλέπετε είναι όλα παρατημένα, διαλυμένα. Φαίνεται ότι είναι αρχαίο το κατασκεύασμα. Θυμίζει πάρα πολύ την τεχνική που έχουμε δει γενικά στους θολωτούς στάφους που έχουμε επισκεφθεί. Εδώ κάτω βλέπετε είναι και σκαμμένο. Επιπροσθέτως, όπως βλέπουμε, το κάτω μέρος είναι λαξευμένο πάνω στο βράχο. Και στο υπόλοιπο μέρος έχουν τοποθετήσει πέτρες που σημαίνει ότι ήθελαν προφανώς να κατασκευάσουν τεχνητά την κύρτωση έτσι ώστε να κλείσει ο θόλος από πάνω. Προσωπική εκτίμηση αυτή. Αλλά κάτι τέτοιο μου βγάζει εμένα. Το είδατε αυτό? Σας θυμίζει κάτι? Τα βλέπετε που είναι όλα καθισμένα. Πάλι τα φυτά. Εννοείται ότι τώρα βρισκόμαστε περίπου στην κορυφή του θολωτού τάφου κατασκευάσματος τέλος πάντων και έχουμε πάλι το ίδιο φαινόμενο που είχαμε και στον τάφο του Ατρέα, που ήταν όλα τα χόρτα επάνω στην κορυφή του τάφου καθισμένα. Λες και έχει έρθει κάτι μεγάλο πάλι και τα έχει κάτσει. Ενώ πιο πέρα είναι κανονικά, είναι όλα normal. Μόνο εδώ στο σημείο που είναι ακριβώς από πάνω. Περίεργο, ε? Οι ογκόλυθοι που βλέπουμε εδώ, μαρμάρινοι ογκόλυθοι, πιθανότατα χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή άλλου θολωτού τάφου δίπλα σε αυτόν. Γιατί αυτοί οι ογκόλυθοι είναι μόνοι τους εδώ. Δεν υπάρχει κανένας άλλος εκτός από ένας στο βάθος. Θα σας δείξω τώρα. Αυτός εκεί. Αλλά είναι πολύ δύσβατη περιοχή, δεν ξέρω αν μπορούμε να πάμε εκεί. Αυτό εδώ που βλέπουμε, το απομεινάρι από μάρμαρο, μπορεί να ήταν κάποιο είδους βωμός ή ιερό προς τιμή των νυμφών, αν και εφόσον εδώ υπήρχε νερό που προφανώς θα υπήρχε, γιατί βλέπουμε ένα πράγμα σαν ρέμα, άρα κυλούσε κάποιος ποταμός. Και γιατί όχι να μην είναι κάποιο ιερό των νυμφών, αφού πάντοτε φτιάχνανε στις όχθες των ποταμών τέτοιου είδους μικρά αναθήματα. Thank you.
κατασκευούλα. Ποιος ξέρει τι μπορεί να είναι. Μου θυμίζει πολύ αυτά τα απομεινάρια που είχαμε δει και στο Ραμνούντο. Τώρα πάλι τάφος, ποιος ξέρει. Έχουμε έρθει λοιπόν στο αρχαίο λατομείο, όπου εδώ λέγεται και είναι πάρα πολύ πιθανό να έχουν λαξευτεί τα μάρμαρα του Παρθενώνα και να έχουν μεταφερθεί από εδώ στην Ακρόπολη. Όπως βλέπουμε, το βάραθρο αυτό έχει βάθος γύρω στα 30-35 μέτρα, με μια πρόχειρη εκτίμηση. Και βλέπουμε στο κάτω-κάτω μέρος του, δηλαδή στη βάση του, υπάρχουν ίχνη από το μέσο πάνω στο μάρμαρο από κάποια εργαλεία. Θέλετε να μου πείτε ότι οι Έλληνες που πολεμήσαν τους Μίδους και τους Πέρσες το 480 π.Χ. όπως λένε, με τόξα, με δόρατα και με ασπίδες και με σανδάλια, ήταν ο ίδιος που έφτιαξε τον Παρθενώνα, ήταν ο ίδιος λαός που έσκαψε 30 μέτρα σε συμπαγή, βράχο. Είχε τα εργαλεία για να λαξεύσει τους κύονες του Παρθενώνα και της Ακροπόλεως, να τα σηκώσει από 30 μέτρα, με τι εργαλεία, με σχοινιά και με γερανούς απλούς, και να τα μεταφέρει από πού, από το Κηφισό ποταμό, να αφήσει το ποτάμι να τρέχει δηλαδή και να κουβαλάει μαζί του τα μάρμαρα, τα τεράστια αυτά μάρμαρα, και μετά να τα ανεβάσει στην Ακρόπολη πάνω. Σοβαρά το πιστεύετε αυτό το πράγμα? Εγώ το πιστεύω. Και αν ήσασταν εδώ, ούτε εσείς θα το πιστεύατε. Βλέπετε τις τομές, τις κάθετες τομές στους βράχους? Με τι εργαλεία έγιναν αυτά? Σοβαρά πιστεύετε απλά καλέμια και σφυριά μπορούν να έχουν κάνει αυτές τις τεράστιες εγκοπές τομές στους βράχους? Και κοιτάξτε το βάθος. Εγώ, παιδιά, μόνο ένα τρόπο βλέπω να φεύγουν από εδώ τα μάρμαρα και να πηγαίνουν στην Ακρόπολη. Ένα αερίος. Κάποιος τα σμίλευσε, τα είχε έτοιμα, τα σήκωσε έπειτα με κάποια άγνωστη σε εμάς τεχνική και τα τοποθέτησε εκεί που βρίσκονται σήμερα, στην Ακρόπολη. Ό,τι θέλετε πιστεύετε πάντοτε. Κοιτάξτε ένα ωραίο σύμβολο που βρήκαμε, μέσα στη μέση του πουθενά. Σύμβολα ακόμη και στο βουνό, στην Παντέλη, στα λατομεία, πάνω σε μάρμαρο, σκαλιστό. Έτσι, εννοείται ότι είναι πρόσφατο. Θεωρώ ότι εδώ από πίσω θα υπάρχει κάτι σαν τάφος. Τώρα η είσοδος με ρωτάτε που είναι. Αυτοί που ξέρουνε, ξέρουνε. Εμείς δεν ξέρουμε. Όσο πλησιάζουμε προς τη σπηλιά του Νταβέλη, όπως τη λένε, βλέπουμε απομεινάρια από μικρότερους κύονες, πέτρες γενικότερα μικρού μεγέθους. Προσωπική εκτίμηση πάλι, ότι η Ακρόπολη χτίστηκε αφενός προγενέστερα από τους υπολείπους ναούς, όπως ας πούμε η μετόπιση στο Αμφιαράιο που είχαμε δει, που ήταν από πεντελικό μάρμαρο, υπάρχει περίπτωση να είναι μεταγενέστερη. Γιατί και το μέγεθος της μετόπης είναι, ας πούμε, ανθρώπινο, δεν είναι μεγάλο, δεν είναι τεράστιο. Θα μπορούσε να έχει μεταφερθεί ένας τέτοιος όγκος μαρμάρου από εδώ μέχρι το Αμφιαράιο με συμβατικά μέσα. Όχι όμως τα μάρμαρα του Παρθενώνα στο βράχο της Ακροπόλεως. Να, ένας κύωνος ο οποίος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην Ακρόπολη. Προφανώς τι έγινε όταν τον ανέβασαν εδώ για να το λαξεύσουν, το μάρμαρο μπορεί να είχε κάποιες ατέλειες, γι' αυτό και έμεινε εδώ. Υπόθεση κάνουμε μόνο. Εδώ βλέπουμε απομεινάρια, πιθανότατα μεταγενέστερα. Μπορεί να είναι και αυτά που χρησιμοποίησε ο Τσίλερ για να χτίσει τα πιο σύγχρονα κτίρια, αν και εφόσον βέβαια χτίστηκαν από αυτόν. Κάτι τέτοιο μου βγάζει εμένα προσωπικά. Και κάτι άλλο παράξενο εδώ. Κάτι που φαίνεται σαν πετρωμένο δέντρο. Δεν φαίνεται ότι είναι μάρμαρο. Κάτι σαν πετρωμένο δέντρο φαίνεται. Πώς πέτρωσε? Πολύ περίεργο. Και αυτό το ίδιο, παιδιά. Πετρωμένος κορμός.
Δεν μου φαίνονται για πέτρες. Και ξανά ο περίεργος όρθιος κομμένος κορμός, ο οποίος έχει πετρώσει. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν μπορεί να είναι πέτρα όρθια. Βλέπετε άλλωστε, όπως ο κορμός δέντρου. Έχει ακριβώς τις ίδιες πτυχώσεις. Ειδικός δεν είμαι, αλλά πιστεύω ότι είναι πολύ εύκολο να το καταλάβει κανείς ότι δεν είναι πέτρα. Αυτό δεν σας θυμίζει απολιθωμένο δέντρο? Μέχρι και οι τομές που είχαν γίνει σε κάποια αρχαία εποχή και μετά πέτρωσε. Σαν σαπρακιασμένο ξύλο μοιάζει. Πέτρα. Απολιθωμένο δέντρο είναι. Κοιτάξτε το μη εδώ. Τέλεια το μη. Αλλά παιδιά, είμαι σίγουρος. Κάτι συνέβη εδώ, το οποίο πέτρωσε όλα τα δέντρα σε κάποια αρχαία εποχή. Δεν υπάρχουν αποδείξεις βέβαια για αυτά. Εδώ στους πρόποδες είναι γεμάτο από τέτοιες πέτρες. Πιο ψηλά δεν έχει τόσες πολλές. Μπήκαμε σε καινούργιες περιπέτειες, παιδιά. Να δούμε τώρα αν ισχύει αυτό που ισχύει και στο εξωτερικό, που βλέπουμε πολλά δέντρα πετρωμένα. Υπάρχουν και στην Ελλάδα. Όπως το Σίγρι, ας πούμε, όπως είπαμε στη Λέσβο. Αλλά από ό,τι φαίνεται είναι και δίπλα μας. Στην Πεντέλη. Δεν ξέρω τι συμπέρασμα μπορεί να βγάλετε εσείς. Για απαντήστε μας. Και ένα πολύ ωραίο αεροπλάνο που αφήνει μια ωραία ουρίτσα από πίσω. Που είναι καύσιμα φυσικά, έτσι δεν είναι? Τι λέτε εσείς? Καύσιμα είναι σίγουρα, παιδιά, δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Α? Τι λέτε? Αφού κατεβήκαμε από την Πεντέλη, από πάνω από τα Λατομεία, θα σας βάλω τώρα να δείτε ένα μικρό απόσπασμα από μια άλλη εξόρμηση που είχαμε κάνει, πάλι στο ίδιο σημείο, αλλά ήταν νύχτα με ομίχλη. Ήταν και η Ελένη φυσικά στην παρέα μας. Για δείτε. Καλησπέρα σας. Σας έχουμε φέρει σε ένα μέρος με πολύ ομίχλη. Βρισκόμαστε ακριβώς απ' έξω από τη σπηλιά του Νταβέλη και φυσικά δεν βλέπετε τίποτε. Λόγω ομίχλης. Μαζί στην παρέα μας έχουμε την Ελένη μας. Γεια σας, παιδιά. Και έχουμε και μια special guest, τη Mary. Hello, Mary. Επειδή είμαστε παλαβοί, έχουμε έρθει να δοκιμάσουμε πώς θα ανταποκριθούμε μέσα σε ομίχλη. Και ναι, καλημέρα σας, καλησπέρα σας. Κλασικά τα φαινόμενα ξεκινάνε. Τα φαινόμενα πατούν, πάμε. Ναι. Είναι το μέρος, τέλος πάντων, θα δείξει. Για ακολουθήστε μας. Ο Θεός και η ψυχή μας, παιδιά. Εννοείται δεν συνιστούμε σε κανέναν να κάνει αυτό που κάνουμε εμείς, να πηγαίνει με τέτοιες καιρικές συνθήκες σε απόμερα μέρη, χωρίς εξοπλισμό, χωρίς τίποτε. Εμείς αναλαμβάνουμε πάντοτε την ευθύνη για οτιδήποτε μας συμβεί. Να τι είναι, κοίτα λεπουδάκι. Πώς κοινάει η μόρα της εδώ. Δεν έχουμε, αγάπη μου, κάτι. Τώρα είναι ημερή, σαν ημερή. Θα ταΐζουνε, μόρα, γι' αυτό. Ελένη, πες να μην είναι αλεπού αυτό. Μην μου λες τέτοια. Μπορεί να είναι νύμφη. Αλεπουδάκι. Γλυκό αλεπουδάκι. Αλεπού. Πού. Έχει πεινάει, ρε παιδιά, τι να κάνει. Ελένη, εγώ είπα την άποψή μου. Βάλ' το στη λειτουργία αυτή. Τι είσαι. Τι είσαι. Είναι πανέμορφο. Τι είσαι, μωρή. Εδώ έχει αρχαία, ρε. Εννοείται. Αξιωμένα, κοίτα. Τον ταμάρι είναι από κάτω. Τι έχει εδώ. Είναι αλεπού, έρχεται από πίσω. Δεν είναι αλεπού. Κοίτα. Α, ποντικάκι. Άκου το, μωρέ. Εδώ μπήκε μέσα. Εδώ, 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 κοίτα. Α, μπήκε μέσα, φοβάται, μωρέ. Εδώ μέσα, να το βλέπεις, να το. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ. Η μυλαξευμένα μάρμαρα. Τι βρήκατε? Μπορεί κάτι, μπορεί και τίποτα. Ναι, να δω. Αμάν, τι σύμβολο είναι αυτό? Σταυρός, σαν σταυρός, σαν πύλη. Σαν, σαν φύ είναι. Σαν πύλη. Πάμε, θα ρωτήσουμε τι είναι. Τι είναι αυτό το σύμβολο εδώ? Υπάρχει κάποια ενέργεια που να γνωρίζει τι είναι το σύμβολο αυτό δίπλα μου, σκαλισμένο στο μάρμαρο? Δία. Η σχέση με τον Δία, υπάρχει ναός του Δία. Τι είναι αυτό το σύμβολο εδώ πέρα? Τι είπε? Όλη η Πεντέλη έχει άγρια ενέργεια.
Λιβάνι, ανάψατε Λιβάνι. Μου ήρθε Λιβάνι, παιδιά. Εμένα μου έρχεται από εδώ. Ναι, όντως μου έρχεται. Τι είναι, Μαρή? Τι είναι, Μαρή, σκατουλίτσα? Τι είναι? Πρέπει να έχει μεγαλώσει, πρέπει να είναι κόσιτη αυτή. Έλ. Ξέρω ότι θες να έρθεις. Έλ. Ξέρω ότι δεν είσαι αλεπού. Έχει πολύ άγρια ενέργεια αυτό το βουνό. Πάντοτε σε κάνει και είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις κάτι το οποίο δεν βλέπεις ποτέ. Η Αλεπού που μας ακολούθησε, πιθανότατα η λογική λέει ότι ήταν κάποιο ζώο το οποίο προφανώς μεγάλωσε σε κάποιο ίδρυμα, να το πούμε έτσι, για άγρια ζώα, και μετά το άφησαν έξω ελεύθερο, γιατί μας ακολουθούσε όπου και να πηγαίναμε. Έρχονταν πολύ κοντά μας προφανώς για να τις δώσουμε φαΐ. Εμείς δυστυχώς δεν είχαμε τίποτα μαζί. Η Μίση Μακπάη, βέβαια, και η Ελένη είχαν διαφορετική άποψη ότι δεν ήταν Αλεπού αυτό. Ήταν μεταφιεσμένο σε κάτι άλλο. Προφανώς σε νύμφη και γενικά πλάσμα σταλμένο από κάποιο θεό. Ο καθένας πάλι πιστεύει ότι θέλει. Η Ομίχλη έφυγε. Έφυγε σχετικά γρήγορα. Επίσης βλέπω ότι ξανάρχεται. Ξανάρχεται? Ναι. Ώρα να φεύγουμε εμείς, λοιπόν. Ναι. Μόλις τελείωσε η σημερινή περιήγηση, ανακαλύψαμε πολλά περισσότερα από ό,τι περιμέναμε. Προσωπικά πάντα μιλάμε. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία κρύβονται, το έχουμε πει πολλές φορές, το παραλαμβάνουμε. Εμείς βγαίνουμε έξω, βλέπουμε και συγκρίνουμε αυτά που έχουμε διαβάσει. Το ένα με το άλλο δεν συμφωνούν. Αν εσείς πιστεύετε ότι ανοίγοντας ένα βιβλίο μπορείτε να βρείτε την αλήθεια, συνεχίστε να το πιστεύετε. Εμείς το αμφισβητούμε. Γι' αυτό μας ακολουθείτε κιόλας. Αυτό ήταν το vlog για απόψε. Ελπίζω να σας άρεσε. Μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας και να πατάτε το notification bell για να μην χάνετε κανένα βιντεάκι μας. Όποιος θέλει μπορεί να μας βρει επίσης και στο Telegram, στο κανάλι μας Mr. Bright and the Magpie, όλο μία φράση. Αυτά λοιπόν από μας. Καλό βράδυ και τσαου!